600 εκπαιδευτικοί, πολλοί από αυτούς με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, δηλαδή από το καλύτερο πραγματικά προσωπικό που είχε το δημόσιο. Βεβαίως, συμπληρώνεται. Περίπου 1500 σχολικοί φύλακες και σχεδόν 500 δημοτικοί αστυνομικοί. Ήταν αυτοί που απορροφήθηκαν περισσότερο, αλλά έχουν μείνει ακόμα 500 που είναι απ' έξω. Λοιπόν, εδώ πρέπει να μιλήσουμε για το τι δημόσιο θέλουμε. Για να μπορέσουν να υπάρξουν οι ριζικές ποιοτικές αλλαγές που χρειάζεται για να εξυπηρετηθούν πραγματικά οι κοινωνικές ανάγκες του πολίτη, πρέπει να υπάρχει και μια μίνιμουμ ποσότητα. Δηλαδή, άμα δεν έχεις εργαζόμενους, πώς θα βγάλεις συντάξεις, άμα δεν υπάρχουν άνθρωποι για να δουλέψουν για να βγάλουν τη συντάξη. Και εγώ θα σας πω μόνο αυτό, που είναι τα στοιχεία που συζητήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με το νομοσχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη. Πόσο είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης? 11% στο γενικό πληθυσμό. Εκεί ήταν η Ελλάδα, δημόσιοι υπάλληλοι, όταν ξεκίνησε η ιστορία. Με μια τεράστιο κύμα πανικού που δημιουργήθηκε από όλα αυτά τα μέσα, με εξόδους, εθελούσιες, συνταξιοδοτήσεις, πρόορες κτλ. Σήμερα, χωρίς να υπολογίζουμε τις απολύσεις, είναι 500, αυτά ήταν τα επίσημα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Μεταρρύθμισης, 597.000 οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όλοι μέσα. Και οι αστυνομικοί, και οι στρατιωτικοί, και οι παπάδες, και ο στενός δηλαδή δημόσιος τομέας. 597.000 είναι 6%. 6% δεν έχει καμιά άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κατώτερο, που επειδή είναι πολύ διαμορφώνεται στο 11%, είναι η Γερμανία και άλλες τρεις μεγάλες χώρες που έχουν 10%. Άρα κάτι στραβό. Και εμείς είμαστε 6%. Και πού θα πάει αυτό? Μήπως θα σταματήσουμε στο 6%? Η κατάσταση, αν περάσουν και δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική, τα παραπέρα σχέδια Τρόικας, Μνημόνιου και τα λοιπά, τα λέει πολύ καθαρά. Η έκθεση αξιολόγηση, γιατί εμείς ρωτάμε την κυβέρνηση, απάντηση δεν δώσανε για το τι στόχο έχετε, τι δημόσιο, πού θέλετε να το πάτε, μέχρι πού. Η έκθεση αξιολόγηση του Ιουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι του Δουνουτού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη για τρία σενάρια. Δημόσιο 450.000 ανθρώπων, τώρα έχουμε 592. Δημόσιο 400.000 ή δημόσιο 360.000. Δηλαδή τα σχέδιά τους είναι για υποσαχάρια Αφρική. Τι παιδεία, τι υγεία, τίποτα δεν θα υπάρχει. Τίποτα δεν θα υπάρχει. Μάλιστα. Ιδιωτικοποίηση των πάντων σύντομο, Γιώργο, και απελευθέρωση των απολύσεων στις ίδιες συνθήκες. Και βέβαια, εμείς έχουμε δεσμευτεί επίσημα, δεν είναι να κρυβόμαστε πίσω, ότι εκτός από αυτούς που είναι επίορκοι, ψεύτικα χαρτιά και τα λοιπά, τους υπόλοιπους, οι οποίοι, δεν λέω αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν, αυτοί συνταξιοδοτήθηκαν, δεν τους καλέσουν. Ναι, ναι. Φυσικά θα τους πάρουν. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί έχουμε ζητήσει από τον κύριο Βαρδισιώτη, τον Υπουργό Ναυτιλίας,